Ποια είναι τα συμπτώματα της πάθησης? Τα συμπτώματα των διαταραχών της ούρησης, δηλαδή τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, χωρίζονται στα συμπτώματα που αφορούν την αποθήκευση των ούρων στην κύστη και σε συμπτώματα που αφορούν την αποβολή των ούρων από την κύστη, δηλαδή την ούρηση. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την αποθήκευση των ούρων στην κύστη είναι τα ακόλουθα. Συχνουρία, όταν για μικρές ποσότητες προκαλείται η τακτική ανάγκη για ούρηση. Νυκτουρία, όταν ξυπνάμε τη νύχτα για να ουρήσουμε. Επιτακτική ούρηση, όταν δεν μπορούμε να αναβάλουμε μια ούρηση. Ακράτεια από έπηξη, όταν πια δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην τουαλέτα. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την αποβολή των ούρων είναι τα ακόλουθα. Μείωση ροής ούρων όταν η ακτίνα των ούρων μειώνεται, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, διακοπτόμενη ούρηση, απώλεια σταγόνων ούρων μετά το τέλος της ούρησης, αίσθημα ατελούς και ένωσης, δηλαδή η αίσθηση ότι η κύστη δεν άδειασε εντελώς, και πλήρης αδυναμία ούρησης, η λεγόμενη επίσχεση ούρων. Η μόνη λύση τότε στην εξαιρετικά δυσάρεστη αυτή εμπειρία είναι η άμεση τοποθέτηση καθετήρα, αφού ο πόνος της επίσχεσης είναι αφόρητος. Άλλα συμπτώματα είναι ο πόνος στην κύστη, κυρίως κατά την ούρηση, ιδίως σε περιπτώσεις ουρολίμωξης, και η αιματουρία, συνήθως σε περιπτώσεις λυθίασης της κύστης.